Για να έχουν τα διαφημιστικά και τα. Μπορείς να μου μιλήσεις και για τη νέα μισηφίλιος που βλέπω ότι έχεις μπροστά σου, δεν μου λες τίποτα, τη χαζεύεις μόνο σου. Ορίστε. Τα έχει μπροστά του τα χαρτιά, την κοιτάζει, αλλά δεν μας τη λέει. Γιατί σου λέει αυτό τώρα το θέμα, το φέρα για μένα. Γαλίδα οδοντίατρος, Ελένη. Το βλέπω, φαίνεται. Μουρές για σφραγίδα. Ναι, θέλει να διαδώσει. Τα ξημερώματα έγινε ο διαγωνισμός, Φιλιππίνες. Θέλει να διαδώσει σωματική υγιεινή και πήρε τον τίτλο και μάλιστα είδατε τη φωτογραφία, βγήκε με στολή, μου λέει ρουζ για να τιμήσει το η Γαλλία. Να ρωτήσω κάτι τώρα όσον αφορά τα δόντια πραγματικά, γιατί σκεφτόμαστε πάντα τα ίδια πράγματα, σου έχω ξαναπεί, να ρωτήσω ποτέ κατέβα κάτω να κάνεις την εκπομπή. Μα τι, όλα θα τα πεις καλύτερα και από μένα. Λοιπόν, αναρωτιέμαι. Ρε παιδιά, πείτε μου, σε αυτά στους διαγωνισμούς ομορφιάς που γίνονται τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, δεν σας φαίνονται σαν όλες φοράνε την ίδια μασέλα? Κατάλαβα. Θέλω να πω, είναι μικρά κορίτσια 20 χρονών. Δεν λέω να τα φτιάξεις τα δόντια αν έχεις πρόβλημα, ναι, να τα κάνεις να είναι πιο λαμπερά, πιο αυτά. Αλλά αυτά, άμα τις δεις τις περισσότερες που κάθομαι και τις κοιτάζω, πατρώνει. Είναι λες και φορέσαν μια άσπρη μασέλα και βγήκανε. Μα στα 22 δεν θέλω να το δω αυτό. Διόρθωσε ό,τι ατέλεια έχεις. Γέλισε τα βεβαίως, να είναι περιποιημένα, αλλά όλες το ίδιο δόντι. Ξέρω εγώ τι να πω στα 20. Και το χρώμα δεν είναι λίγο τον ίδιο τόνο του λευκού. Ορίστε. 24 μόλις χρονών, να πούμε. 24. Πρώτη αναπληρωματική μισά ετή, δεύτερη αναπληρωματική μισή Κολομβία. Αυτό είναι. Κατά πάνω στα δόντια, είδαν λευκό, πήγαν να κάτσουν. Αυτό είναι. Ότι είναι μαρμαρό. Και λέω, παιδί, τι ωραίο λευκό φράχτη. Το βίντεο προώθηση τη χώρα. Εσύ δεν είσαι Γρηγόρη, έψε ποτέ καμία να πάει να κάνει άσπρα δόντια. Πώ λέγονται αυτά τα χτιστά. Άσπρα δόντια, λέω, χτιστά. Να βάλει πορσελάνε. Είπαμε να με ψήνε μέχρι να ζητήσω. Μην με ψήνε και παραπάνω. Και εγώ. Τι ψήσιμο είναι αυτό, Γρηγόρη. Θέλω να δω τι θα ανεβάσει στο Instagram. 50.000 κάνουν παιδιά το να κάνεις δόντια. Μπορεί και να φτάσουν και τόσο πολλά. Και πού βρήκε τόσα λεφτά? Τόσα πολλά λεφτά. Να τα αλλάξεις εννοείς, όχι να τα φτιάξεις. Και ποιοι να πάνε να τα φτιάξουν όλα αυτά τα δόντια, ρε παιδιά, με 50.000? Ελάχιστοι πελάτες θα πηγαίνουν. Γιατί μαρμάρινα θα τα κάνουν. Βλέπεις όλους να έχουν φτιαγμένα δόντια. Υπάρχουν κάποιοι που έχουν την. Φαίνονται τα δόντια αυτά που είναι όλα έτοιμα, τσακ, άσπρα, κάτσα, σπρά. Να αλλάξει όλη την οδοντία. Δεν πετάει δόντι κανένα. Να αλλάξει όλη η οδοντία. Η κοπέλα πήρε ένα τίτλο και τώρα την διαλύσαμε με. Όχι, δεν μας νοιάζει. Η αφορμή ήταν τώρα. Δεν είπαμε να έχει ένα εδώ ένα στο δάσο. Αλλά και αυτό το κατάλληλο. Πάντως το σπορ δεν είναι για όλους. Εγώ μια φορά που πήγα να κάνω αυτό το μασελάκι που λένε τη Λεύκανη, ένα βράδυ το έβαλα και δεν το ξανάβαλα. Το πλήρωσα και δεν το ξανάβαλα. Έχουν βγει τώρα. Δεν πολλές. Δεν θα κάνω καμία διαφήμιση για την μια φορά. Πάρα πολλές εταιρείες στην αγορά οδοντόκρεμες. Δεν σου λέω να κάνει τώρα αυτό το άσπρισμα του οδοντογιατρού. Αυτό το ξέρει το κάνει ο οδοντογιατρό. Είναι καλό αυτό το καθημερινό. Όχι κάθε μέρα, τα γράφουν πάνω. Δεν είναι κάθε μέρα. Μα το μασελάκι μπορεί να είναι. Αν είσαι καλή ποιότητα το δόντι σου, να σπρίζει. Δεν σου λέω τώρα να είναι μαύρο και να το κάνει άσπρο για οδοντόπουρτσα ή για οδοντόπαστα. Πώς δεν είπα και τίποτα άλλο. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ, γιατί είναι η ώρα που αρχίζω και ρετάρω. Διαφημίσεις.